Τεχνολογία. Καλωσορίζουμε τον Νίκο Βασιλάκο για τα θέματα που ετοιμάσαμε σήμερα, Νίκο μου. Αλλά πριν μας τα παρουσιάσεις, θα ήθελα να μου πεις αν εσύ έχεις εργασιακό στρες και αν το αντιλαμβάνεσαι και με τις εφαρμογές στα κινητά, αυτά τα σύγχρονα ρολόγια που προσπαθώ και εγώ να τα ταιριάξω με το κινητό και να παρακολουθώ το άγχος μου. Ναι. Θα σου πω ότι πρώτον υπάρχει ένας ξεχωριστός τρόπος διαχείρισης που έχει να κάνει με τις πολλαπλές πηγές επικοινωνίας. Δηλαδή, έχεις το κινητό το οποίο είναι εν δυνάμει Viber, Messenger, email, βαράνε όλα ταυτόχρονα. Παράλληλα, είσαι και στο τηλέφωνο, αλλά ενώ είσαι και στο τηλέφωνο, πρέπει να απαντάς σε email. Αυτό καταλαβαίνεις από μόνο του ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γιατί δεν μπορείς να διαχειριστείς αυτόν τον οριμαγδό. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μπορεί να διαχειριστεί τον οριμαγδό πληροφοριών. Οπότε, τι πρέπει να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Θα πρέπει πρώτον να βάλουμε μόνοι μας κόφτες, που σημαίνει δεν μπορεί να είσαι συνέχεια διαθέσιμος. Θα πρέπει λίγο να το διαχειριστείς κάπως αυτιστικά. Εγώ κλείνω τις ειδοποιήσεις. Δηλαδή, ενώ πήρα το ρολόι για να μετράω το άγχος, μπορώ αγχώνουμε πιο πολύ. Και διαχειρίζομαι την πληροφορία όταν έρχεται, όταν εγώ είμαι διαθέσιμος όμως. Αυτό ακριβώς. Μετά πρέπει ό,τι προκύπτει για να μην προσπαθείς να το κρατάς σαν πληροφορία στον εγκέφαλό σου και να προσπαθείς να το διαχειρίζεσαι ότι πρέπει να το κάνεις. Γιατί αυτό είναι το εργασιακό στρες. Δηλαδή, να θυμηθώ να στείλω ένα mail στην Έλσα. Να θυμηθώ να στείλω ένα μήνυμα όπου πρέπει να φύγει το μήνυμα. Ναι. Αυτό από μόνο του είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εγώ αυτή τη στιγμή βέβαια έχω να σου πω ότι έχω ένα άλλο εργασιακό στρες να διαχειριστώ. Ότι δεν μπορώ να σε ακούσω απευθείας γιατί οι γραμμές στην Αθήνα δεν είναι τόσο καλές. Οπότε θα παρακαλέσω τους συναδέλφους να με ξανακαλέσουν για να μπορώ να συμβαδίζει η εικόνα μου με τον ήχο μου. Το κατάλαβα και εγώ, το έχω αυτό το εργασιακό στρες συχνά. Πάμε τώρα στο πρώτο θέμα. Δεν με ακούς βέβαια νομίζω. Να μπορώ να σε ακούω, Έλσα, μου δώσουμε ένα λεπτό. Ωραία. Θα περιμένουμε για λοιπόν. Για να δω τι έχω τουλάχιστον από το Skype. Θα περιμένουμε λοιπόν λίγο να με έχει από το Skype. Να παρακαλέσω τους συναδέλφους να ξανακαλέσουν τον Νίκο Βασιλάκο, αν είναι. Πάντως το ζήτημα είναι για το εργασιακό στρες και όλα αυτά που συζητήσαμε. Έχει απόλυτο δίκιο ο Νίκος, γιατί πολλοί από εσάς υπάρχει και το στρες αυτό με την τεχνολογία. Προσπαθείτε να μάθετε την τεχνολογία, τα έξυπνα κινητά που λειτουργούν με πάρα πολλές εφαρμογές. Δηλαδή, εγώ βλέπω και τους μεγαλύτερους ηλικία που έχουν ένα άγχος να χρησιμοποιήσουν όλη αυτή την τεχνολογία στην καθημερινότητά τους. Από την άλλη, εμείς που τη χρησιμοποιούμε ήδη εδώ και χρόνια στην εργασία μας, είναι όλο αυτό το στρες το να απαντήσουμε και να θυμηθούμε να κάνουμε κάτι. Και πολλές φορές, δηλαδή, το να είμαστε online σε όλες αυτές τις συσκευές και στις εφαρμογές και με τις ειδοποιήσεις, το στρες είναι πάρα πολύ έντονο. Το μυστικό κρύβεται σε αυτό που είπε ο Νίκος Βασιλάκος, που αυτό προσπαθώ να κάνω κι εγώ. Ή βγάζεις κάποιες από τις ειδοποιήσεις των εφαρμογών, ή τις κλείνεις πρόσκαιρα δηλαδή και τις ξανανοίγεις όταν είσαι διαθέσιμος. Δεν μπορούμε να είμαστε και διαθέσιμοι 24 ώρες, 24 ώρες. Επομένως, Νίκο, μας τα εξήγησες πολύ ωραία. Είπα έτσι κι εγώ μια περίληψη των όσων μας είπες και πάμε τώρα στις ποινικές ευθύνες για την τεχνητή νοημοσύνη. Να μην κρατάμε την πληροφορία. Λοιπόν, τώρα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα που προέκυψε με την... Να πούμε ότι ο καθένας το πρόσωπό του και η εικόνα του είναι δική του. Ναι. Δεν έχω δικαίωμα να χρησιμοποιήσω την εικόνα κάποιου χωρίς συνένεση. Κατά βάση να ξεκινήσουμε ότι δεν μπορώ να τη χρησιμοποιήσω. Το περιστατικό που συνέβη στον Ασπρόπυργο ήταν μια ειδική περίπτωση, διότι ο μαθητής του γυμνασίου τι έκανε? Μπήκε και αγόρασε συνδρομητική υπηρεσία, παρακαλώ, η οποία πληρώνεται αδρά, Έλσα μου, με κρυπτονομίσματα μόνο. Απίστευτο. Δηλαδή μπήκε σε διαδικασία ολόκληρη το παιδί, πήρε συνδρομητική υπηρεσία, πέρασε τις φωτογραφίες φιλενάδων του ή φίλων του ή συμμαθητών του από το Instagram και έδωσε εντολή στον αλγόριθμο να γδύσει τις φωτογραφίες. Όπου απίστευτο, αυτό είναι εντελώς παράνομο. Δεν έχεις δικαίωμα να αξιοποιήσεις, χρησιμοποιήσεις, παραχαράξεις. Όχι δικές του φωτογραφίες από φίλους, από το Instagram πήρε, δηλαδή τις είχε κάνει στην κατοχή του. Ναι. Ναι. Δηλαδή θα μπορούσε να το κάνει και σε σένα και σε μένα. Εννοείται, και το κάνουν ήδη σε διασημότητες που μπορεί ο αλγόριθμος και σκανάρει το σωματότυπο και μπορεί και αποδίδει φωτορεαλιστικά, πρόσεξέ με, το σώμα
του υποκειμένου. Γυμνό, ακόμη και αν το σώμα είναι πολύ ντυμένο, όχι απαραίτητα με μαγιό ή με ρούχα γυμναστικής. Ναι. Εγώ επειδή δεν μπορούσα να το κάνω με άλλη φωτογραφία, το έκανα με δική μου φωτογραφία και το αποτέλεσμα ήταν αληθοφανές. Δεν θα πω ότι ήταν αληθινό, γιατί δεν είμαι τόσο γυμνασμένος όσο με βγάζει η φωτογραφία, αλλά ήταν αληθοφανές. Ήταν ένα αποτέλεσμα που είχε να κάνει με το πώς λειτουργεί ο αλγόριθμος. Άρα θα μπορούσε κάποιος να πιστέψει ότι είσαι εσύ στη φωτογραφία, άνετα, ναι. Αληθοφανές, αφού είπες, ναι, μάλιστα. Ναι, και το θέμα είναι ότι καταλαβαίνεις ότι σχηματίστηκε δικογραφία, κινήθηκε άμεσα η εισαγγελέας, γιατί να ξέρουν όλοι, επειδή υπάρχει μια παρανόηση ότι ο ανήλικος είναι ποινικά υπεύθυνος και ο νόμος τον περιμένει να ενηλικιωθεί για να τον κυνηγήσει. Οπότε να μην σκέφτεται κάποιος. Αν δεν αποδίδονται ποινές αρχικά στους γονείς του, δηλαδή, κατευθείαν θα, με την ενηλικίωσή του θα αντιμετωπίσει τις ποινές για το συγκεκριμένο αδίκημα που έπραξε. Ναι, υπάρχει πρόνοια και για τους ανηλίκους και καλό είναι λίγο να είμαστε προσεκτικοί με κάτι τόσο καινούριο που έχει βγει. Είναι σαν την αυγή, αν θυμάσαι, το 1992 του ίντερνετ. Που ο καθένας νόμιζε ότι μπορεί να συμβεί κάτι επειδή ήταν κάτι πάρα πολύ φρέσκο. Ας είμαστε λοιπόν, πολύ προσεκτικοί. Είναι... Ναι, είναι πάρα πολύ φρέσκο. Πρέπει και εμείς να έχουμε το νου μας. Πρώτον, δεν έχω δικαίωμα να επεξεργαστώ φωτογραφία άλλου. Δεύτερον, δεν μπορώ χωρίς τη συνένεση κανενός να κάνω κάτι. Και είδες ότι αυτό που λέγαμε και χτες, ότι η τεχνητή νοημοσύνη στην Ιταλία απαγορεύτηκε. Γιατί απαγορεύτηκε το ChatGPT, γιατί είπε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μέσω των μηχανών αναζήτησης και ειδικά της μηχανής Bing, γιατί η Bing είναι η μηχανή αναζήτησης της Microsoft, το ChatGPT το έχει αγοράσει η Microsoft, συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα, φτιάχνει ένα προφίλ της Έλσας, του Νίκου, του Παναγιώτη, του Τάσου, της Βίλης, της Τζέννης και μετά μιλάει στη Τζέννη, στη Βίλη, στην Έλσα, στον Νίκο, στον Κώστα, στον Παναγιώτη, στον Γιώργο, στη γλώσσα που ακούει. Είναι λίγο δηλαδή δυστοπικό να σκεφτεί κανείς ότι μπορεί ο αλγόριθμος να συνθέσει τη συναισθηματική νοημοσύνη που χρειάζεται για να επηρεάσει τον Νίκο. Και μη σκέφτεσαι τον Νίκο που είναι ένας ανώνυμος, ένας ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο της τεχνολογίας. Για σκέψου τι συμβαίνει όταν η τεχνητή νοημοσύνη μιλάει στο αυτή ενός πολιτικού αρχηγού. Δηλαδή το αυτό, του Αλέξη ναι. Τσίπρα, δηλαδή του Κυριάκου Μητσοτάκη, δηλαδή του Ανδρουλάκη ή και του κυρίου Κουτσούμπα ή και του κυρίου Βελόπουλου για να τους έχω πει όλους και να προσθέσω και του κυρίου Βαρουφάκη. Με βάση και το χθεσινό debate. Όχι, έχουμε δει για αρχηγούς άλλων κρατών που είχαν διαρρεύσει κάτι τέτοια βίντεο που ήταν τελικά ομιλίες αλλά μέσα από τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά πριν χρόνια βέβαια. Πάμε τώρα λίγο και στα καλά νέα από ό,τι καταλαβαίνουμε. Κλείνει το Tinder, το Badoo και το Bumble που είναι βέβαια εφαρμογές για ραντεβού, εφαρμογές γνωριμιών και ανοίγει είναι κάτι καινούριο. Ναι, θα σου πω κάτι γι' αυτό. Δεν θα πούμε, επειδή όπως έχεις καταλάβει, πάμε καλά και μας παρακολουθούν πολύ. Ναι. Θα ακριβολογήσω και θα πω, ενώ έδωσα τίτλο «Κλείνει, δεν κλείνει», είναι τίτλοι τέλους σε σχέση με την προτίμηση των χρηστών. Ναι, δεν είπα κλείνει ότι βάζουν σφραγίδα νεότους για να μην παρεξηγηθούμε, εννοούμε ότι χάνεται το ενδιαφέρον τέλος πάντων. Αυτά τα λέμε και για το Facebook καθημερινά. Ναι, έχεις δίκιο, αλλά... είμαστε εμείς, είμαστε καλόπιστοι, δεν είναι όλοι και όλες πάντα καλόπιστοι και γι' αυτό συγκεκριμένα για να μην παρεξηγηθούμε. Πω, οπότε έρχεται μια νέα εφαρμογή. Το σνακ έρχεται. Σνακ. Φάει ένα σνακάκι, κλακ, dating. Τι είναι το σνακ? Το σνακ είναι βίντεο. Δηλαδή υποχρεώνει να κάνεις βίντεο για να μπορέσεις να επικοινωνήσεις με τον άλλον και τα βίντεο που σας έχω βρει είναι από την επίσημη ιστοσελίδα, από το επίσημο κανάλι του Snack στο YouTube, όπου όλοι αυτοί που θέλουν να βρούνε το επόμενό του στέρι και να αγαπηθούν, τι κάνουν? Κάνουν ένα βίντεο. Κάνουν ένα βίντεο, το βίντεο Νίκο, το αυτή η εφαρμογή, όταν πρωτοξεκίνησε, ας πούμε, το Tinder και όλες αυτές οι προηγούμενες που δεν είχαν χρήσει το βίντεο, ειδικά σε ευρωπαϊκές χώρες και πόλεις μεγάλες, όπου εκεί ο κόσμος δεν έχει χρόνο να συναντηθεί κάπου εκτός δουλειάς, δεν μπορείς να γνωρίσεις κάποιον και να θέλεις. Πού θα το γνωρίσεις, το μετρό? Οπότε έχουν πάρα πολύ μεγάλη χρήση. Και τώρα τα βίντεο είναι για να αποδεικνύεται τέλος πάντων ότι είμαστε εμείς και δεν έχουμε άλλες φωτογραφίες από το πραγματικό μας εαυτό, φαντάζομαι. Θυμάσαι τη συνέντευξη δασκαλάκι από το... του περίφημου δασκαλάκι, ο οποίος είπε ότι το μέλλον της σχέσης είναι ο αλγόριθμος, γιατί σου διαλέγει τέρι καλύτερα από ό,τι νομίζεις ότι μπορεί να το επιλέξεις. Από ό,τι γνωρίζεις και ο ίδιος για τον εαυτό σου. Ναι, ακριβώς. Βέβαια. Ωραία, δηλαδή, επομένως, να δούμε τώρα τους εκατομμύρια χρήστες που θα το χρησιμοποιήσουν. Ναι, και αυτό θα φέρει επανάσταση. Δεν είναι διαθέσιμο ακόμα στην Ελλάδα. Προσοχή. Όσοι μας ακούνε, ενημερώνεστε πριν έρθει στην Ελλάδα. Ωραία. Η εφαρμογή δεν είναι ακόμα διαθέσιμη. Μην μπούμε σε καμιά άλλη και μπερδευτούμε. Για να πάρει εγκρίσεις.
Μάλιστα. Ναι. Άρα θα ανεβάζουμε βίντεο και πάλι θα κάνουμε δεξιά-αριστερά, ναι. Άραγε ποιος ξέρει, μάλλον. Σωστό. Κλικ από εδώ, κλικ από εκεί. Βέβαια, γιατί έχει κορεστεί πρώτο το Tinder, μετά κορέστηκε το Bumble, ο ίδιος κόσμος κυκλοφορεί στα ίδια μέρη, οπότε χρειάζεται κάτι καινούριο. Και είναι το όπως παλιά στη δεκαετία του 90 που βγαίνουμε στα ίδια στέκια και στα ίδια μπαρ. Τώρα κάπως έτσι το βλέπω. Πραγματικά, ότι ο ίδιος κόσμος κυκλοφορεί τριγύρω, εντάξει. Ναι. Έτσι είναι, είναι εποχή. Ναι. Ωραία, ωραία χρόνια και αυτά που ζήσαμε εμείς και αυτά που έρχονται. Γιατί όχι, για πάμε παρακάτω, αφήνουμε τα ραντεβού λοιπόν. Ναι. Και πάμε στους μεταχειρισμένους υπολογιστές. Wow. Ωραίο ακούγεται και μάλιστα και ο δικός μου σέρνεται, είναι έτοιμος για απόσυρση και λέω τώρα τι να πάρω άρα για μεταχειρισμένους, σκεφτόμουν. Μπορείς να κάνεις το εξής. Ο υπολογιστής τρέχει τόσο γρήγορα όσο του ζητά πόρους το λογισμικό που είναι πάνω στον υπολογιστή. Μπορείτε να πάτε στο ελεύθερο λογισμικό, το οποίο ονομάζεται Linux, από τον Linus Torvalds, που ξεκίνησε με το Linux το 1995 για την ακρίβεια. Και τι είπε? Είπε ότι θέλω ένα σύστημα το οποίο να είναι γρήγορο και αξιόπιστο. Αυτό το σύστημα χρησιμοποιείται τώρα που μιλάμε για πυρηνικούς αντιδραστήρες, για τα πυρηνικά υποβρύχια και για τους πυράβλους που στέλνουν όλοι στο φεγγάρι. Δηλαδή είναι ένα αξιόπιστο σύστημα, είναι πολύ ελαφρύ, έχει μία έκδοση που ονομάζεται Lubuntu, Light Ubuntu δηλαδή, η οποία αυτή η έκδοση είναι πάρα πολύ βολική για τον υπολογιστή, γιατί τον κάνει να τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Δεν έχει τη φιλικότητα όπως την έχουμε συνηθίσει τον Windows, να πούμε. Δηλαδή είναι για παλιό υπολογιστή, τον οποίον θεωρητικά θα τον πετάγατε ή θα τον αποστρατεύατε. Ο υπολογιστής λοιπόν που είναι να πάει σε αχρησία, αχρηστία ή αποστρατεία, μπορεί να, με Linux να λειτουργήσει πάρα πολύ γρήγορα και να πούμε ότι το project του υπολογιστή των 100 δολαρίων ήταν με Linux. Όλες οι μεγάλες... Από Έλληνα, έτσι, από ελληνικό μυαλό. Βέβαια. Βέβαια. Τον Νίκολας Νεγκρεπόντε, που το έκανε και τον εισήγαγε. Τον ανέφερε και χθες, όταν τον είχε συναντήσει, που είπες, τι σου είχε πει. Ναι, εξηλέκτρισε την Αφρική. Με τον ίδιο τρόπο που η ΔΕΗ, η παλιά ΔΕΗ, εξηλέκτρισε την ελληνική Ήπεθρο με το ηλεκτρικό σίδερο. Άρα αυτό μου έρχεται στο νου τώρα που είπες για το Linux και τους πιο παλιούς υπολογιστές ως συσκευασίες, δηλαδή ως αντικείμενα, ότι θα μπορεί έτσι να δοθεί και να γίνει και μια σε κοινωνικές δομές, να γίνει χρήση. Βέβαια, και να ξέρετε πρόσβαση. Ότι ακόμα και ο αργός υπολογιστής της διετίας, της τετραετίας, είναι ταχύτερος σε σχέση με τον υπολογιστή που είχε ο ίδιος ο Gates της Microsoft, ο ίδιος ο Jobs της Apple, ο ίδιος ο Bezos της Amazon, όταν δημιούργησαν τους κολοσσούς. Δηλαδή, ας μην παραπονιόμαστε, το κάθε παιδί σε ολόκληρο τον κόσμο μπορεί να μπει σε ένα μαγαζί τεχνολογίας και να αγοράσει την αυριανή του επαγγελματική ελευθερία με έναν υπολογιστή, μια ταμπλέτα ή ένα κινητό, στο οποίο θα αρχίσει να μαθαίνει την τέχνη του προγραμματισμού, της κατασκευής και της επαγγελματικής διεκπεραίωσης διαφόρων συνθήκων που προκύπτουν με τεχνητή νοημοσύνη. Εκεί είναι το αύριο δηλαδή, και γι' αυτό κανένας δεν πρέπει να απογοητεύεται. Όσο και έρχονται να τα ευκαιρίες. Ναι, δηλαδή θέλουμε απίστευτες. Χρόνο να τα κατανοήσουμε όλα αυτά. Όχι, απογοητευμένοι δεν είμαστε, αλλά χρειαζόμαστε λίγο χρόνο για να τα κατανοήσουμε. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Αυτή είναι δημιουργικός μέσα από την πράξη. Ό,τι γίνεται με κίνηση, πράξη και μάθηση θα μας φέρει αποτέλεσμα. Ωραία, έτσι ακριβώς. Θα τα πούμε την επόμενη Πέμπτη στο ραντεβού μας. Να είσαι καλά μέχρι τότε. Καλή συνέχεια στη μέρα σου. Για όλα. Είμαι πάντα κοντά σας. Ευχαριστούμε τον Νίκο Βασιλάκο που όντως είναι πάντα κοντά μας. Αφήνουμε όμως τώρα την τεχνολογία και όλα αυτά και τις εικόνες.